Προετοιμαζόμαστε για το μεγάλο live, το επαιτειακό, για τα 20 χρόνια, στις 4 Μάης στο Πειραιώς Academy. Περνάμε καλά, σας περιμένουμε όλους. Λοιπόν, 20 χρόνια social waste. Ωραία, πέρασε 20 χρόνια, ε. Άντεξε 40 μάγκες. Θα τα εγκατοστήσετε, παιδιά. 20 χρόνια social waste. Κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι κοντοζυγών τα 40. Γνωρίζω τα παιδιά από τα πρώτα τους βήματα. Γνωριζόμαστε χρόνια και με έχουν βάλει να τους ακούω συνέχεια. Πριν από 20 χρόνια βάφαμε τείχους με κάτι ρούχα φαρδιά. Άλλοι με καμπαρντίνες και άλλοι με τραγιάσεις από τον παππού τους. Είχαν αμολύσει τους τείχους τους και ταξιδεύανε. Και κάπου το 2003 τους πέτυχα κι εγώ και γούσταρα, μίλησαν στην καρδιά και στο μυαλό μου και τρελάθηκα. Μετά ήρθαν τα πρώτα πάρτι με τα ίδια ρούχα. Έπειτα ακολούθησαν τα πρώτα live που ήμασταν εμείς και εμείς. Από τότε τα παιδιά ήταν κάτι ξεχωριστό, ας πούμε, από τα πολλά γκρουπ που εμφανιζόντουσαν τότε. Ανέκαθαν είχαν μια πολιτική στάση, ένα επίπεδο στις παραγωγές τους. 2006-2007 ήταν που έχω γνωρίσει τον όμορφο από δάφτους. Ήξερα και την άμα στα γρανάζια τους, αλλά δεν ήξερα ποιοι το λένε. Τους είχα ανακαλύψει πριν 5 χρόνια. Τους ανακάλυψα 5-6 χρόνια πριν. Τους ξέρω γύρω στα 22, κάπου εκεί. 20 χρόνια social waste, τους ξέρω πολύ λιγότερα ευτυχώς, γιατί από όταν τους γνώρισα έχω κουραστεί. Να πω την αλήθεια, εγώ έγινα φανατικός την τελευταία πενταετία της πορείας τους. Έχω κουραστεί να ψάχνω στο Wikipedia να δω ποιοι είναι όλοι αυτοί που λένε μέσα τα τραγούδια τους. Δεν ήξερα τη μουσική των παιδιών, ήξερα τις φάτσες τους από πορείες, από χώρους. Βρεθήκαμε, άκουσα το project, ψήθηκα πάρα πολύ για αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Καταρχήν καλά κοπέλια, φιλότιμα. Ψάργας με βοηθήσαν και ξεφορτώσαμε ένα μάξι λιπάσματα. Τα παιδιά είναι πολύ σπουδαία στο social waste. Κάνουν φοβερή δουλειά και συνδυάζουν την παράδοση με το rap. Πολύ ωραίος συνδυασμός, μπράβο τους, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Μετά γαμήθηκε ο Δίας, μνημόνια, κακό, ιστορίες. Όλα αυτά ήταν για να βγάλουν παραπάνω δίσκους αυτοί οι αλήτες. Το 13 έφτασε ο στίχος «Στην Κοτζαμπάμπα δεν πουλιέται ρεκουφάλες στο νερό» και ξανατρελάθηκα. Σε σημείο όμως που να μην μου αρκούν τα MP3, να θέλω CD, να θέλω δίσκους, να ψάχνω εξαντλημένες εκδόσεις κτλ. Η αλήθεια κρύβεται στο social media. Τους καλέσαμε, παίξαμε στο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη για το νερό, γνωριστήκαμε, τα ήπιαμε, ταξιδέψαμε, μιλήσαμε. Βασικά γιατί νομίζω ότι έχουν τα κύρια χαρακτηριστικά μιας μπάντας. Είναι εκεί, είναι παρόν, δεν κάνουν εκπτώσεις. Γρήγορη στη δουλειά, φιλότιμη, καλλιτέχνες με κάπα κεφαλαίο. Και σήμερα τα πρώτα sold out. Όπου και να είμαι, με βάζουν να έρχομαι στις συναυλίες τους. Αλλά εντάξει, θα έρχομαι, ξέρω εγώ. Τους ακολουθώ σχεδόν σε κάθε live. Κοινώς μπλέξαμε. Και είμαι βασικός υπαίτιος, το παίξτε punk. Μέχρι να σταματήσουμε να τραγουδάνε κάποια στιγμή. Μια ζωή με τρέχουνε, αλλά με τρέχουνε. Βέβαια δεν έχουνε περάσει και λίγα από μένα. Από όποιον το πιάσεις, νιώθεις όμορφο. Όταν η φιλοσοφία σου και ο τρόπος ζωής σου γίνονται στίχος και μουσική. Αυτό για μένα είναι social. 20 χρόνια η φωνή της παραποιημένης ιστορίας. 20 χρόνια η φωνή του ανθρώπου που αδικείται. Τους φαντάζομαι να κάνουν το ιδανικό μάθημα, να μπαίνουν με τις γκάιτες και τα λαούτα στη σχολή, στην Πάντιο, σε έναν θέατρο και να παίζουν και να είναι αυτό το μάθημα. Ο τρόπος που τρέχουν την πάντα, ο τρόπος που οργανώνονται, που λειτουργούν αμεσοδημοκρατικά, που θα διοργανώσουν μόνοι τους τα live τους, θα βάλουν κάτω το πλάνο τους, θα σκεφτούν, θα πράξουν. Όλα αυτά θα γίνουν με κάποιο επίπεδο, θα γίνουν με μεράκι. Σε καταφέρουν να συγκινηθείς, να προβληματιστείς, να ταξιδέψεις. Κάθε δίσκος των social waste κρύβει τη λαχτάρα του να ανοίξεις το βιβλίο και να γεμίσεις με αυτές τις εικόνες. Μερικές φορές ακούγοντας social αισθάνομαι ότι διαβάζω κάποιο βιβλίο, ότι διαβάζω κάποιο από τους κλασικούς, ότι ταξιδεύω κάπου μακριά. Μας κάνουν να ξαναδιαβάζουμε χρονιμίσιο, μάθαμε πώς αξίζει να πω το σι. Υποστηρίζουν αυτό που κάνουμε τη ζωή τους και ίσως το βασικότερο για μένα είναι ότι κατά τη γνώμη μου έχουν πολιτικό στίχο το 2019 στην Ελλάδα. Σπάνιο πράγμα.
Συζητώντας λοιπόν με έναν φίλο για τη συναυλία αλληλεγγύης για την Ιριάννα, μου λέει θα παίξουν αυτός και η Social Waste. Τι δουλειά έχουν αυτοί οι υπεράσιμοι με όλους τους άλλους υπερδιάσιμους? Μου απαντάει χρειάζονται. Πάλι με τρέχουνε για να τραβάμε βίντεο. Έχω τραβήξει 2 φορές. Είναι πολύ ωραίοι οι Social Waste. Πολύ ωραίοι. Και πάνω απ' όλα κουβαρδάδες. Οπότε βγαίνουμε, πληρώνουμε, παλικάδος. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους στο social και σε όσους καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον κόσμο. Θέλουμε πολύ παραπάνω από 20 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Περνάνε τα χρόνια, ρε μαλάκα. Γιάννη, παίξε punk. Για το social, ας είναι αυτά τα 20 χρόνια μια καλή αρχή. Και όταν σταματάνε, να παίρνουν φόρα. Καλή αντάμωση από ψάλα. Να είστε καλά, αδέρφια, να τα εγκατοστήσετε ψυχή βαθιά.